Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο και πιο συγκεκριμένα σε ένα ακόμα premiere tutorial. Σήμερα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος γιατί θα μιλήσουμε για transitions. Έχω ετοιμάσει για εσάς ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει 12 transitions, τα οποία χρησιμοποιώ πάντα στα βίντεό μου και είναι διαθέσιμο να τα κατεβάσετε εντελώς δωρεάν. Πριν μπούμε όμως στο premiere, πάμε να δούμε μερικές από αυτές. Όσον έχουμε ανοίξει το πρόγραμμά μας, έχουμε προσθέσει τα αρχεία μας, έχουμε κάνει και την επιλογή των πλάνων μας και αφού τα έχουμε προσθέσει στο timeline μας, πάμε να κατεβάσουμε το πακέτο που σας έχω ετοιμάσει. Στο description, κάτω από το βίντεο, βρίσκεται ένα link που λέει Transition Pack Download Here. Αφού πατήσουμε το σύνδεσμο, μας ανοίγει το συγκεκριμένο παράθυρο που βρίσκεται το αρχείο μας. Θα πατήσουμε δεξιά στο βελάκι για να κατέβει. Πάμε στις λήψεις μας να το βρούμε και πατάμε διπλό κλικ για να ανοίξει. Αφού ανοίξει το αρχείο μας, θα το βρούμε στο κάτω αριστερά παράθυρο σε νέα καρτέλα με το όνομα Project Full HD Transitions και μέσα εκεί βρίσκονται οι 12 φάκελοι με τα transition μας. Πριν δούμε πώς δουλεύουν, πρέπει να σας πω δύο βασικές λεπτομέρειες. Πρώτον, τα συγκεκριμένα transition λειτουργούν μόνο στην τελευταία έκδοση του Premiere. Δεύτερον, η sequence μας πρέπει να έχει ανάλυση 1920x1080, εξού και η ονομασία Full High Definition Transitions. Και τρίτον, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι αυτό εδώ το εικονίδιο το έχουμε κλικάρει έτσι ώστε να είναι γκρι και όχι μπλε. Επαναλαμβάνω, όχι μπλε. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς λειτουργούν τα transition. Αριστερά, ανοίγοντας το transition που μας ενδιαφέρει, μέσα στο φακελό του βρίσκεται το αρχείο μας. Και έχει και την ονομασία του transition μας. Το πιάνουμε και το πετάμε μέσα στο timeline μας και το βάζουμε πάντα ανάμεσα στα δύο αρχεία που θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή του πλάνου. Θα μεγενθύνω λιγάκι το παράθυρο για να σιγουρευτώ ότι τα transition μου έχουν κάτσει ακριβώς στη μέση των δύο αρχείων. Αφού σιγουρευτώ ότι έχω βάλει σωστά το transition, μπορώ να πατήσω και να δω το βίντεό μου. Τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό είναι να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την εναλλαγή των πλάνων μαζί με τον ήχο. Γι' αυτό μέσα στο φάκελο με τα transition θα δούμε ότι υπάρχει άλλο ένα αρχείο, το αρχείο ήχου, το οποίο το παίρνω και το βάζω κατευθείαν μέσα στην timeline. Αυτό το προσθέτω στο κανάλι του ήχου και αυτά βρίσκονται πάντα κάτω από το βίντεό μας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσω να έχω ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, διότι και η εικόνα και ο ήχος πλέον γίνονται ένα. Πάμε να βάλουμε ένα ακόμα transition. Στο επόμενο πλάνο βλέπουμε ότι ακολουθώ το θέμα μου, άρα ιδανικά εδώ θα ήθελα να κάνω μια εναλλαγή πλάνων με zoom in. Οπότε πάω στο transition μου, ψάχνω το φάκελο που λέει zoom in, τον ανοίγω και ψάχνω το αρχείο που έχει την ίδια ονομασία, Zoom In Transition. Το πιάνω και το πετάω μέσα στο timeline. Το βάζω ακριβώς στη μέση των δύο πλάνων μου και το αρχείο είναι έτοιμο να παίξει. Με τον ίδιο τρόπο θα βάλω και το αρχείο ήχου μου για να έχω ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Τέλεια! Πολλές φορές υπάρχει πιθανότητα το βίντεό μας κατά την προβολή του να κολλάει. Και αυτό φαίνεται από την κόκκινη γραμμή που υπάρχει πάνω ακριβώς από το βίντεό μας. Αυτό σημαίνει ότι ο υπολογιστής πρέπει να επεξεργαστεί το συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή να κάνει render στο αρχείο μας και εμείς πρέπει να πάμε να του πούμε ότι από το συγκεκριμένο σημείο, πατώντας το Mark In, μέχρι το τελείωμά του, πατώντας το Mark Out,
θέλω να μου κάνεις render το αρχείο μου, έτσι ώστε όταν θα το βλέπω σε πραγματικό χρόνο να παίζει σωστά. Αυτό το κάνουμε πατώντας Enter. Τώρα το αρχείο μας δεν κολλάει πουθενά. Παίζει τέλεια. Αφού τελειώσουμε, αυτά τα δύο άγκιστρα μπορούμε να τα απενεργοποιήσουμε, πηγαίνοντας πάνω που λέει ψηλά Markers, Clear in and out. Bonus tip. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πότε και πού θα χρησιμοποιήσουμε το κάθε transition. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το transition να ακολουθεί το πλάνο μας. Για παράδειγμα, σε ένα πλάνο που έχει κινήσει προς τα εμπρός, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε ένα transition με zoom in effect και όχι με zoom out. Έτσι θα είναι πιο ευχάριστο το τελικό αποτέλεσμα. Αυτά από μένα. Κάπως έτσι τέλειωσε το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν ναι, κάντε ένα like, κάντε ένα comment και φυσικά subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!